Το Δίπεδο Καβάλας συνεχίζει για ακόμα μια χρονιά τη συνεργασία του με τις ερασιτεχνικές ομάδες του νομού Καβάλας και διοργανώνει και φέτος τις μέρες ερασιτεχνικού θεάτρου, έχοντας σαν στόχο να γεμίσει το θέατρο Αντιγόνη Βαλάκου από ανθρώπους που αγαπούν το θέατρο και αφιερώνουν τον ελεύθερο χρόνο τους αυτό. Πρόκειται για ένα θεσμό με τόπο συνάντηση στο Αντιγόνη Βαλάκου που πρόκειται να ενώσει ανθρώπους από 6 διαφορετικές ομάδες και θα τους δώσει την ευκαιρία να ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις για την κοινή τους αγάπη και να παρουσιάσουν τη δουλειά τους στο θεατρόφιλο κοινό από την 5η 18 έως και την Δευτέρα 29 Μαΐου. Θα ξεκινήσουν οι δράσεις, οι παραστάσεις στις 18 αύριο, ολοκληρώνονται στις 29. Υπάρχουν, όπως προείπα, 6 στο σύνολό τους παραστάσεις. Φέτος έχω την μεγάλη χαρά να σκηνοθετώ την θεατρική παράσταση του Μουσικοχορευτικού Συλλόγου «Το Πράβι» στην Ελευθερούπολη, την ομάδα των ενηλίκων. Κάνουμε μία παράσταση την οποία την έχουμε ονομάσει «Ακροβάτες της ζωής». Η ανάγκη του ανθρώπου να θέλει να νιώσει, να αισθανθεί, να σκεφτεί τα του βίου του, είναι αρχαίγονη. Και τι ήταν αυτό που θα μπορούσε να τον κάνει να συγκινηθεί και να πραγματοποιήσει το όνειρό του ώστε να βρεθεί παρατηρητής. Θα παρουσιάσουμε το έργο «Ποιος ανακάλυψε την Αμερική» της Χρύσας Πιλιώτη. Το είχαμε παίξει περίπου πριν ένα μήνα στο Οδείο, στο Παπαϊωάννου. Νομίζω ότι πήραμε πολύ καλές κριτικές. Είμαστε πολύ ευχαριστημένες εμείς από εμάς. Στόχος μας είναι η στροφή στο χθες. Να ακολουθήσουμε τα χνάρια των παραμυθάδων που τότε υπήρχαν στο σπίτι ή στο φούρνο ή σε ένα κατάστρωμα πλοίου ή στα καπνομάγαζα. Φέτος στη στέγη φιλογραμμάτων και τεχνών αποφασίσαμε να ανεβάσουμε ένα έργο του Ματέι Βίζνικ. Ο σκοπός της παράστασής μας δεν ήταν απλά μόνο η διασκέδαση, αλλά κυρίως ήταν η αφύπνιση και η συνειδητοποίηση του τι μας συμβαίνει.